Είμαστε ζωντανά στα Δελτία Ειδήσεων. Πείτε μας ποιες πρωτοβουλίες αναλαμβάνει η πολιτική προστασία αφού και ποια είναι η εικόνα από τα μέτωπα αυτή τη στιγμή με κυριότερα τη Σαλαμίνα και τα Μέγαρα. Καταρχάς, είχαμε μια πάρα πολύ δύσκολη φωτιά χθες στη Βεντέλη και θέλω να ξεκινήσω ευχαριστώντας όλους όσοι με αυτοθυσία έδωσαν τη μάχη στο πεδίο. Πρώτα και πάνω απ' όλα τους πυροσβέστες μας, αλλά τους εθελοντές μας, τους αστυνομικούς μας, τους πολίτες. Πολλοί των οποίων αψήφισαν τις εντολές για εκένωση για να προστατεύσουν τις περιουσίες τους. Ήταν μια πυρκαγιά που, όπως εξήγησε ο Υπουργός, είχε πάρα πολύ δύσκολα χαρακτηριστικά. Ξεκίνησε στη Βεντέλη, αλλά μπήκε πολύ γρήγορα και με μεγάλη ταχύτητα στον αστικό ιστό. Και πιστεύω ότι όλοι οι αρμόδιοι έκαναν το καλύτερο δυνατό, με πολύ γρήγορη και έγκαιρη παρουσία, με μεγάλη κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού. Και κυρίως με πολύ καλύτερο συντονισμό σε σχέση με αυτά τα οποία είχαμε δει στο παρελθόν και με αυτήν την λογική θα προχωρήσουμε και από εδώ και στο εξής. Αυτή τη στιγμή φαίνεται να έχουμε μία πυρκαγιά στα Μέγαρα. Αντιμετωπίζεται με τα εναέρια, με τα επίγεια τμήματα, συγκρατημένη αισιοδοξία, καθώς και κάποιες πυρκαγιές στη Σαλαμίνα. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είμαστε σε μια περίοδο που έχουμε 50 με 60 φωτιές πια την ημέρα. Τις πιο πολλές δεν τις μαθαίνουμε ποτέ, δεν τις μαθαίνετε ποτέ, διότι σβήνουν εν τη γενέση τους. Όμως στατιστικά είναι βέβαιο ότι κάποιες θα ξεφύγουν και δεν θα μπορούμε να έχουμε την έγκαιρη παρέμβαση η οποία απαιτείται. Η εικόνα για τα αίτια έχουμε, Πρόεδρε. Ακριβώς αυτό. Αν έχει την εικόνα για εμπρησμό. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να αποκλείσουμε τίποτα. Θα μπορούμε να έχουμε περισσότερα όταν ολοκληρώσει το ανακριτικό της πυροσβεστικής τη δουλειά του. Σίγουρα για την Βεντέλη δεν αποκλείεται και η περίπτωση του εμπρισμού. Το θέμα των πληγέντων, κύριε Πρόεδρε, αν έχει αρχίσει η καταγραφή των ζημιών και αν θα ανακοινωθούν και κάποια μέτρα για όσους έχουν χάσει περιουσίες. Θέλω να διαβεβαιώσω όλους τους συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν πληγεί ότι η πολιτεία θα είναι στο πλευρό τους με μεγάλη ταχύτητα και με μεγάλη αποτελεσματικότητα. Δεν σας κρύβω ότι η χθεσινή εικόνα της πυρκαγιάς το βράδυ μας έκανε πιο απεσιόδοξους για την έκταση των ζημιών. Φαίνεται ότι οι ζημιές είναι περιορισμένες και φυσικά ο κρατικός μηχανισμός θα κινηθεί με μεγάλη ταχύτητα για να αποκαταστήσει τους συμπολίτες μας, αυτούς οι οποίοι έχασαν τα σπίτια τους ή αυτούς οι οποίοι υπέστησαν ζημιές, αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω μέχρι που να υπάρξει μια πλήρης καταγραφή των ζημιών, η οποία θα γίνει με μεγάλη ταχύτητα. Θέλω επίσης να επισημάνω το γεγονός ότι χθες εστάλησαν μηνύματα εκένωσης σε περιοχές στις οποίες κατοικούν σχεδόν 100.000 συμπολίτες μας. Αυτές οι εκενώσεις υλοποιήθηκαν με απόλυτη ασφάλεια, με την στήριξη της ελληνικής αστυνομίας, έτσι ώστε να θέσουμε σε προτεραιότητα και να προστατεύσουμε το υπέρτατο αγαθό που είναι η ανθρώπινη ζωή. Κύριε Πρόεδρε, μια τελευταία ερώτηση. Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη. Είστε ικανοποιημένος, επειδή έχουμε ακόμα 1,5 μήνα μπροστά μας καλοκαίρι, από το επιχειρησιακό σχέδιο όπως εφαρμόστηκε? Θεωρείτε? Δεν θα κάνω καμία αξιολογική κρίση την ώρα της μάχης. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με βεβαιότητα και έχοντας πια αποκτήσει μια σχετική εμπειρία, έχοντας διαχειριστεί και τις περσινές πυρκαγιές, είναι ότι υπάρχει ένα πολύ καλύτερο επίπεδο οργάνωσης και συντονισμού σε σχέση με αυτό το οποίο συνέβαινε στο παρελθόν. Νομίζω ότι όλοι οι αρμόδιοι είναι μια ομάδα, καταλαβαίνουν ότι αυτή είναι μια ομαδική αποστολή στην οποία θα πρέπει όλοι να δουλέψουμε μαζί. Το γεγονός ότι βρισκόμαστε πια όλοι εδώ σε ένα υπερσύγχρονο επιχειρησιακό κέντρο, όλοι αρμόδιοι στον ίδιο χώρο, είναι κάτι για το οποίο είχαμε επιμείνει πάρα πολύ με τον αρμόδιο υπουργό, έχοντας εικόνα, έχοντας πληροφορία. Αυτή είναι η πεμπτουσία του συντονισμού, ο οποίος τόσο απαραίτητος είναι σε αυτές τις ακραίες καταστάσεις. Επίσης, να τονίσω ότι προφανώς η Ελλάδα δεν είναι η μόνη η οποία πλήττεται αυτήν την εποχή από πυρκαγιές. Στην υπόλοιπη Νότια Ευρώπη έχουμε πολύ μεγαλύτερες, πολύ πιο καταστροφικές πυρκαγιές. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι η Μεσόγειος πια είναι στο επίκεντρο της κλιματικής κρίσης. Το έχουμε πει πολλές φορές. Οι πυρκαγιές θα είναι εδώ, θα είναι μαζί μας, θα γίνονται όλο ένα και εντονότερες. Το οποίο σημαίνει ότι εμείς κάθε φορά, κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα, κάθε χρόνο πρέπει να ανεβάζουμε το επίπεδο της επιχειρησιακής μας ετοιμότητας και σε αυτή την κατεύθυνση θα εξακολουθούμε να δουλεύουμε. Ευχαριστώ πολύ.